το μωρό. Είναι από τη 12η εβδομάδα έτσι. Τι γίνεται. Είσαι μέλουσα μαμά. Έτσι λένε. Όλοι. Για κάτσε τώρα και θα μου πεις αλήθειες. Από εκεί που δεν περιμένεις θα σε ξεκινήσω. Πόσο γραφικές έλεγες ότι μπορεί και να ήμασταν όταν ήμασταν όλες στο πρώτο ειδικά παιδί ζευλακωμένες. Θα γίνω μάνα. Λες κι άλλος δεν έγινε που έλεγε και η μάνα μου. Μόνο η Μαριώτο Γιάννη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Γιατί το έχω πει πολλές φορές και ισχύει για όλους μας. Όταν είμαστε σε μια άλλη φάση ζωής, κάποιοι άλλοι που τρέχουν λίγο πιο μπροστά σε κάποια άλλα βήματα, δεν τα χωράει το μυαλό μας. Συμβαίνει σε όλους. Και μετά λέμε, έχω γίνει η ίδια. Έχεις δίκιο. Και εγώ, σαν και εκείνη, μην το πας μακριά, σαν τη μαμά μας. Έχεις γιατί δίκιο. Εκεί φτάνουμε όλοι. Έχεις δίκιο. Κοίτα, δεν είχα αποκαλέσει ποτέ γραφική, καμία εγκυμονούσα. Δεν θέλω να πω αυτή την έκφραση. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι τι λένε αυτές συνέχεια όλη μέρα. Θεωρούσα ότι υπάρχουν κάποιες που το εκμεταλλεύονται, είτε για λίγο περισσότερη προσοχή, είτε για λίγο νιαούρισμα, είτε λίγο για τον άντρα τους, έτσι λίγο, όλο αυτό. Δεν είναι έτσι και το κατάλαβα πάρα πολύ καλά το πρώτο τρίμηνο. Όπου ήμουνα σε μια κατάσταση που εγώ προσωπικά, αν είχα σύντροφο, δεν θα με άντεχα. Σε καμία περίπτωση. Ήσουνα κάπως όπως εσύ δεν μπορούσες να φανταστείς τον εαυτό σου, θα μπορούσες να είσαι. Δεν καταλάβαινα τι μου συμβαίνει. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω και να το περιγράψω. Ήταν μια. Δηλαδή, αναρωτιόμουν που λένε ότι η εγκυμοσύνη είναι η ωραιότερη περίοδος μιας γυναίκας. Τι ήταν ωραίο το πρώτο τρίμηνο. Εντάξει, και εσύ να σου πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί έτσι ήταν όλες μου οι εγκυμοσύνες το πρώτο τρίμηνο. Δεν ήμουν καθόλου καλά. Με ζόριζε πάρα πολύ το να σταθώ όρθια και να έρθω στη δουλειά. Με όλα αυτά που αισθανόμουν. Ήταν τρομερό. Άλλαξε η γεύση μου, άλλαξε η όσφρησή μου. Είχα συμπεριφορά τρελής μερικές φορές από τις μεταπτώσεις τις ψυχολογικές. Πριν μάθω ότι είμαι έγκυος, δεν με αναγνώριζα. Έλεγα κάτι μου συμβαίνει, μου σκάσε κάποια παθολογία προφανώς. Κάτι έχω. Γιατί, κάτι... τι ένιωθες. Ένιωθα σωματικά μια τρομερά. Μια τρομερή εξάντληση. Μια κούραση. Σαν να έσκαβα κάτι, ένα πράγμα. Δεν δικαιολογείται όμως, γιατί ήταν και η περίοδος που δεν είχε τελειώσει η εκπομπή. Καλοκαίρι. Ανέβαινα τη σκάλα στο σπίτι μου, μια λαχάνιαζα. Έλεγα ίσως επειδή δεν γυμνάστηκα πάρα πολύ λόγω της μέσης μου το χειμώνα, να έχει πέσει φυσική μου κατάσταση. Αλλά τόσο πολύ πια στα πατώματα. Έτσι δεν ήμουν ούτε. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Βρεθήκαμε το καλοκαίρι με το που έκλεισε η σεζόν, η τηλεοπτική στο γάμο.